επιβεβαίωση του άμεσου και ζωτικής σημασίας ενδιαφέροντος για την έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, προχώρησαν πηγές του τα ΙΠΕΔ στο νεακρήτη.gr, που όμως ξεκαθάρισαν, υπό το βάρος των όσων έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα 24 ώρα περί παραχώρησης, ότι το ενδιαφέρον αυτό δεν σχετίζεται με έναν ρόλο κύριου που διεκδικεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αλλά ρόλο τεχνικού συμβούλου. Το ΤΑΙΠΕΔ θεωρώ ότι έχει κατά καιρούς αδικήσει το ρόλο του και ήρθε η ώρα να κεφαλοποιήσει όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει με τα στελέχη του, η οποία παρεπιπτόντως είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και έχει δημιουργήσει ένα know-how το οποίο πρέπει να εξαργυρώσουμε τώρα σε εισαγωγικά, διαθέτοντάς το στη πολιτεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς που θα επιλέξουν να παρακάψουν τη εσωτερική τους γραφειοκρατία. Πρέπει να κρατήσουμε ένα ρυθμό δυναμικό και αυτόν τον ρυθμό νομίζω ότι θα τον βρούμε και θα τον βρουν και οι φορείς που θα επιλέξουν ως σύμβουλο το ΤΑΙΠΕΔ για να μπορέσουν να απορροφήσουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι και μια εθνική πρόκληση. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες, ο υπεύθυνος του φορέα ορίμασης και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Ταμπουλίδης, είχε δώσει διευκρινήσεις για το ρόλο της μονάδας ορίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας με συμβουλευτικό χαρακτήρα του Ταμείου, στις περιπτώσεις που κάποιος φορέας, όπως η Δήμη, μέσω του χαρακτηρισμού από την Κυβερνητική Επιτροπή για το κάθε ενδιαφερόμενο έργο ως στρατηγικής σημασίας, θα επέλεγε το ΤΑΙΠΕΔ σύμβουλο για την αποφυγή της γραφειοκρατίας με συγκριτικό πλεονέκτημα το know-how για τα project, αλλά και τη διαδικασία για γρηγορότερη καθοδήγηση κοινοτικών και άλλων πόρων. Πλέον δεν πρέπει ένας φορέας ή ένας δήμος ή μια περιφέρεια που μέχρι τώρα έλεγαν «Α, είναι ταμπού να συνεργαστούν με το ΤΑΙΠΕΔ», το ΤΑΙΠΕΔ αποκρατικοποιεί. Το ΤΑΙΠΕΔ και αποκρατικοποιεί. Πολλές από τις μεγάλες αποκρατικοποιήσεις παραμένουν δημόσιες. Είναι λαθασμένη η άποψη ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι κάτι ξένο. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα εργαλείο το οποίο οφείλουμε, αν έχουμε την αίσθηση του υψηλού καθήκοντος, να αξιοποιήσουμε το συντομότερο, γιατί εγώ νομίζω ότι μπορώ και να προκαλέσω και δημοσίως, εάν υπάρχει άλλος οργανωμένος υποδοχέας, ο οποίος θα μπορεί να έχει άμεση διαδικασία ορίμανσης έργων, παρακαλώ πολύ να αναδειχθεί στην αγορά. Πρακτικά, αυτό που περιγράφουν πηγές του ΤΑΙΠΕΔ είναι η αυτοπρότασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου να χρησιμοποιηθεί το ΤΑΙΠΕΔ ως τεχνικό σύμβουλος και μόνο, αφού πρώτα ζητήσουν από την Κυβερνητική Επιτροπή το έργο για την έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής σημασίας, χωρίς όμως κάπου να ξεκαθαρίζεται αν η εγγραφή των έργων με τεχνικό σύμβουλο το ΤΑΙΠΕΔ θωρακίζει τον αποκλειστικό δημόσιο χαρακτήρα του έργου ή αν δύναται σε αυτή τη διαδικασία να προκύψει μέρος ιδιωτικοποιήσεων. Δεν αντιλαμβάνομαι που υπάρχει θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να υπάρχει, εγώ πάντως δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και κυρίως αν το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να παρέξει τις καλές του υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου, δεν θα υπάρχει αντίρρηση. Φαντάζομαι από εμάς να δούμε τι ακριβώς θα κάνει, πώς θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση προτίθεται να περιλάβει το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια του στο σχεδιασμό της για τη διαχείριση αυτού του πολύ μεγάλου project. Ξεκάθαρη απάντηση από την κυβέρνηση για τις προθέσεις που υπάρχουν ζήτησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι βρίσκονται σε εγρήγορση και δεν υποχωρούν από τις διεκδικήσεις για την τοπική κοινωνία. Κανονικά θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε με τους συναρμόδιους υπουργούς στην Αθήνα, μαζί με τον Περιφερειάρχη και δεν ξέρω ποια ή θα μετέχουν στην αντιπροσωπεία που θα πάει, για να ζητήσουμε η κυβέρνηση να μας καθαρίσει τις προθέσεις της. Θα περιλάβει το Δήμο Ηρακλείου την περιφέρεια στο σχεδιασμό της, ναι ή όχι? Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι θετική η διευκρίνηση του ΤΑΙΠΕΔ που έγινε, αλλά ας προσέχουμε πάντα, γιατί πολλές φορές σχεδιάζουν αυτοί χωρίς εμάς. Και έχει αποδειχθεί ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να διεκδικούμε, δεν μπορούμε ό,τι μας λένε να χειροκροτούμε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και σε όλη τη διαδρομή. Πρέπει να έχουμε τις αντιρρήσεις μας προς όφελος των πολιτών που εκπροσωπούμε. Η
Οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, που από τον Ιανουάριο του 2020 έχουν πολλάκι ζητήσει από τον Υπουργό Μεταφορών να τους απαντήσει με ποιο τρόπο και μέσω ποιών διαδικασιών θα τρέξουν τα έργα στα 500 στρέμματα δημοτικής έκτασης εντός του αεροδρομίου Ηρακλείου, με βεβαιότητα τονίζουν ότι η πρόθεση δεν ήταν η εμπλοκή του ΤΕΙΠΕΔ με ρόλο τεχνικού συμβούλου και πως η αναδίπλωση είναι αποτέλεσμα της έντασης που εισέπραξε η πολιτεία τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με μια πιθανή παραχώρηση της έκτασης στο ΤΕΙΠΕΔ και την ιδιωτικοποίησή της. Κατανοούμε την ανάγκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναδιπλωθεί έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις του Δήμου Ηρακλείου και των τοπικών φορέων. Θα πρέπει όμως και οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία απόφαση που θα αφορά την επόμενη μέρα για την έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Χαζαντζάκης σε ρήμην της τοπικής κοινωνίας. Ούτε καν ως παράδειγμα. Ας αφήσουν λοιπόν στην άκρη τις παλαιοκομματικές τακτικές λαγών και μέτρησης αντιδράσεων, ας λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και ας καταλάβουν ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει τον Νίκος Χαζαντζάκης το ελληνικό της Κρήτης. Πάντως, ο θόρυβος που επιχειρείται να κοπάσει ξεκίνησε από πηγές που εμφάνιζαν με βεβαιότητα ότι στην πρώτη λίστα με έργα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της μονάδας ορίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας του ΤΕΙΠΕΔ, εκτός από μονάδες υγείας, κτηριακά έργα ΣΔΙΤ και φράγματα, βρισκόταν η αξιοποίηση του ακινήτου που σήμερα βρίσκεται το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης.